Καλημέρα από το Ζωολογικό Πάρκο. Βρισκόμαστε για άλλη μία μέρα εδώ. Ήρθαμε να φροντίσουμε τα ζώα μας και να σας δείξουμε και μερικά ζώα με την ευκαιρία που κάθεστε σπίτι και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Να περάσουμε λίγο καλά στους και μερικές στιγμές βλέποντας μερικά ζωάκια. Πάμε να δούμε και νυχτόβια πουλιά. Βραστητικούς μπούφος για παράδειγμα. Που είναι και το μεγαλύτερο νυχτόβιο πουλί. Έχει άνοιγμα φτερών 1,70. Πολύ μεγάλο είναι το άνοιγμα φτερών τους. Είναι λίγο πιο μικρό από το χρυσαετό. Συναντάμε στην Ελλάδα ευρασιατικό μπούφο, βεβαίως. Σφολιάζει σε απόκρημνους γκρεμούς και βράχια. Εδώ βλέπουμε ένα θηλυκό το οποίο έχει κάνει φωλιά στο έδαφος, φροντίζει τα αυγά της, σηκώθηκε για λίγο αλλά αμέσως επέστρεψε για να φτιάξει τα αυγά της, βλέπετε πως έρχεται τακτοποιεί. Τα φτεράκια αυτά που έχει πάνω στο κεφάλι σαν αυτάκια λέγονται αντία, δεν είναι αυτιά στην πραγματικότητα. Όλοι θα γνωρίζετε ότι οι κουκουβάγες είναι νυχτόβια πουλιά και θα τις γνωρίζετε για τα δυνατά τους νύχια και το γαμψό τους ράμφος. Γνωρίζετε όμως ότι τα μάτια τους δεν μπορούν να κινηθούν δεξιά-αριστερά, αλλά ο λαιμός τους είναι αυτός που περιστρέφεται ακόμα και 270 μοίρες για να μπορέσουν να έχουν περιμετρική όραση. Γνωρίζουμε ότι τα αυτιά τους δεν βρίσκονται τοποθετημένα στην ίδια ευθεία, αλλά είναι ασύμμετρα τοποθετημένα, έτσι μπορούν να εντοπίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση του θυράματός τους.